Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η ιδέα του αθλητισμού έρχεται από τα βάθη των αιώνων στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι λίκνο πολιτισμού, ιστορίας αλλά και αθλητισμού. Πολύ συχνά θα έχετε ακούσει το ρητό σώμα και πνεύμα που οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν ως ένα από τα σημαντικότερα μέσα στο λόγο τους αλλά και στην ίδια τους τη ζωή. Μάλιστα οι πόλεις για να υποδεχθούν τους Ολυμπιονίκες τους γκρέμιζαν τα τείχη τους ως ένδειξη ότι αφού έχουμε τέτοιους γενναίους και ρωμαλαίους αθλητές δεν χρειαζόμαστε τείχη για να υπερασπιστούμε την περιουσία μας και την ύπαρξή μας. Τι είναι όμως ο αθλητισμός, πώς γεννήθηκε ο αθλητισμός και στην πατρίδα μας? Σε αυτά και σε πολλά άλλα σχετικά ερωτήματα θα μας απαντήσει ο εκλεκτός σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο καθηγητής αθλητικής παιδαγωγικής του ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Χατζηχαριστός, τον οποίο έχω την τιμή να γνωρίζω πολλά χρόνια ως καθηγητή μου στο ΤΕΦΑ, προσωπικό μου μέντορα και τώρα πια προσωπικό καλό μου φίλο. Κύριε Χατζηχαριστέ, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που ήρθατε στο στούντιο. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Τι υπήρχε στον αθλητισμό πριν ξεκινήσει η Ελλάδα να ασχολείται με αυτό το θέμα, από την αρχαιότητα δηλαδή? Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι προϋπήρχε από τον πολιτισμό γενικά. Αν ας το πούμε, συσχετίσουμε σε ένα βαθμό τον αθλητισμό με το παιχνίδι ή τον θεωρήσουμε ως εξέλιξη του παιχνιδιού, ο άνθρωπος από τότε που προέκυψε και διαμορφώθηκε με τη μορφή που είναι σήμερα, πάντα όταν δεν πολεμούσε ή όταν δεν προσπαθούσε να συγκεντρώσει την τροφή του, έπαιζε. Τώρα βέβαια ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο και εξελίχθηκε στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Μπορούμε να πούμε ότι περίπου 5.000 χρόνια π.Χ. στους ανατολικούς λαούς, στην Κίνα με τον Κουνκ Φου, περί τις 4.000 χρόνια π.Χ., οι άνθρωποι άρχισαν να πραγματοποιούν σωματικές ασκήσεις, όπως και αλλού, και στην Αίγυπτο και στη Μεσοποταμία, αλλά για δύο κυρίως σκοπούς. Είτε για την αύξηση της πολεμικής τους ικανότητας, είτε για την λατρεία των θεών τους. Έτσι μπορούμε να πούμε δηλαδή, οι σωματικές ασκήσεις για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς από αυτόν που συναντούμε στην αρχαία Ελλάδα γενικά πραγματοποιούνταν πολύ πριν. Τώρα, πώς παρέλαβαν, ας το πούμε, οι Έλληνες κάπως, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο? Mm-hmm. Όπως γνωρίζουμε, στους Φοίνικες, αλλά και σε άλλους έτσι, λαούς στην Μέση Ανατολή, ήταν ταξιδιώτες και θαλασσοπόροι, κυρίως οι Φοίνικες. Περί τα 1500 με 1200 π.Χ., όπως ταξίδευαν στη Μεσόγειο, φαίνεται, με βάση μία μελέτη ενός Λιβάνιου καθηγητή του Λαχή Μπουτρός, που ήταν καθηγητής στο Pennsylvania State University στην Αμερική, οργάνωσαν αγώνες στα παράλια της Πελοποννήσου. Από εκεί φαίνεται ότι επηρεάστηκαν οι τότε Έλληνες, τα φύλλα των Ελλήνων που κατοικούσαν, ας το πούμε, σε εκείνες τις περιοχές και άρχισαν να πραγματοποιούν παρόμοιες δραστηριότητες και σε εκείνη την περιοχή της τότε Ελλάδας. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, πριν δηλαδή την κλασική αρχαιότητα. Τι μπορούμε να πούμε ότι είναι το στοιχείο αυτό που πρόσθεσαν οι Έλληνες σε αυτό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους πολιτισμούς? Όπως είπα πριν, πριν την κλασική αρχαιότητα, οι σωματικές ασκήσεις και οι αγώνες πραγματοποιούνταν κυρίως για την αύξηση πολεμικής ικανότητας, αλλά και για λατρευτικούς σκοπούς. Οι αρχαίοι Έλληνες πρόσθεσαν το στοιχείο της αγωγής. Mm-hmm. Τη σωματική άσκηση και τον αθλητικό αγώνα το συμπεριέλαβαν στο σύστημα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των νέων των πόλεων τους εκείνης εποχής. Βέβαια, διατήρησαν και τα στοιχεία τα προηγούμενα.
Το στοιχείο αυτό ενσωματώθηκε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και το βλέπουμε στους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες εκείνης της περίοδου και κυρίως στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όπου στους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε την στιγμή όπου γεννιέται η ιδέα της αγαθής έρηδας. Δηλαδή είχαν συνειδητοποιήσει οι αρχαίοι Έλληνες ότι το να βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια διαρκή πολεμική αναμέτρηση προκειμένου να αποδείξει στον αντίπαλό του την υπεροχή και να κατακτήσει ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή μετά από μια νίκη σε έναν πόλεμο ή σε μια μάχη, ότι αυτό είναι μάταιο και δεν οδηγεί πουθενά. Αν ας πούμε η ζωή του ανθρώπου είναι μια διαρκής πολεμική αναμέτρηση, τότε και δεν υπάρχει ειρήνη, στην ουσία δεν υπάρχει πολιτισμός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει, όπως ας πούμε δημιουργεί στην ειρήνη, διάφορα επιτεύγματα πολιτιστικά. Έτσι σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν μέσα από μια αθλητική αναμέτρηση να αποδείξουν την υπεροχή τους και σε όσο χρονικό διάστημα θα προετοιμάζονταν για αυτήν, να δώσουν μια ευκαιρία να συζητήσουν τις διαφορές τους. Mm-hmm. Αυτή ήταν ακριβώς η ιδέα που ονόμασαν αυτή αγαθή έρηδα, ανέμακτος αγώνας. Έτσι δηλαδή ο αθλητικός αγώνας στην αρχαία Ελλάδα, που αποτέλεσε ισχυρό μέσο αγωγής των παιδιών και των νέων, προέρχεται από τον πολεμικό αγώνα. Μόνο που η αναμέτρηση ήταν στα αγωνίσματα, στο δρόμο, στην πάλη, στο δίσκο, στο λιθάρι. Και όπως και εσύ στην εισαγωγή σου είπες, αυτός ο οποίος διακρίνονταν, δηλαδή νικούσε σε αυτά τα αγωνίσματα, θεωρούνταν ημίθιος και τον συμπεριφέρονταν, τον αντιμετώπιζαν οι συμπολίτες του με τον τρόπο όπως και ανέφερες πριν, γκρεμίζοντας τα τείχη ή με άλλες εκδηλώσεις λατρείας. Θα ήθελα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξεφεύγοντας λίγο από τις ερωτήσεις που είχα σκεφτεί να κάνω, να ρωτήσω, είναι μύθος ή πραγματικότητα το γεγονός ότι λέγαμε ότι ήταν αγνό και αγαθό το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων εκείνης της εποχής σε αντίθεση με τους εμπορευματοποιημένους αγώνες της σύγχρονης εποχής? Υπήρχε δηλαδή κάποιο όφελος πέρα από το δάφνινο στεφάνι και τις τιμές τότε? Ναι, σίγουρα και τότε υπήρχαν παρασπονδίες και όπως γνωρίζουμε όλοι όσοι καταστρατηγούσαν τους κανόνες, τους τοποθετούσαν σε μορφή αγαλμάτων σε ειδικό μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκειμένου να παραδειγματιστούν οι επόμενοι και να μην επαναλάβουν τις παρασπονδίες. Βεβαίως έχουμε και άλλες ας το πούμε συμπεριφορές παρόμοιες με τις σημερινές, αλλά κυρίως όμως εντοπίζονταν όχι τόσο στην κατανάλωση κάποιων ουσιών παρόμοιων με των σημερινών, όσο και παραδείγματος χάρη στην υπερβολική κατανάλωση κρέατος. Ήξεραν και τότε ότι το κρέας έχει πρωτεΐνη κατά πάσα πιθανότητα, το είχαν έτσι διασταθεί ότι έχει σχέση με τη μυϊκή δύναμη και κατανάλωναν υπερβολικές ποσότητες κρέατος. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ως ένα είδος, ας το πούμε, όχι ντοπαρίσματος, αλλά κάποιας ας πούμε δόσης αναβολικής ουσίας παραπάνω από το κανονικό. Και η δίαιτα, η αθλητική επίσης και τότε ήταν διαδεδομένη, μαζί με τα προγράμματα προετοιμασίας που εφάρμοζαν στα γυμναστήριά τους οι αθλητές και στις παλέστρες. Δηλαδή μπορούμε να πούμε όμως ότι το στοιχείο αυτό που επικράτησε και σήμερα το θεωρούμε κλασικό, δεν είναι μύθος. Υπήρχε ένας πολύ δυνατός μηχανισμός που προστάτευε την γνησιότητα των αγώνων, αλλά και της προετοιμασίας που προηγούνταν. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε αυτό που γίνεται σήμερα. Υπήρχαν βέβαια οι χορηγοί που ήταν ανώνυμοι, έτσι, όπως σε κάθε άλλη τότε παρόμοια εκδήλωση, είτε θρησκευτική ας το πούμε ή άλλη πολιτιστική εκδήλωση, υπήρχαν οι χορηγοί, αλλά κανένας δεν γνώριζε το όνομά τους. Mm-hmm. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Η εμπορευματοποίηση των αθλητικών αγώνων είναι σε τεράστιο βαθμό. Οι αθλητές σήμερα πλέον, ας το πούμε, θεωρούνται ως υπάλληλοι των πολυεθνικών εταιριών, οι οποίοι
με την ευκαιρία των αγώνων, έτσι θεωρούν τους αγώνες του αθλητικού σαν μια ευκαιρία να διαφημίσουν και να προάγουν τα εμπορεύματά τους, να προωθήσουν τα εμπορεύματά τους. Έτσι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να ούτε καν να παραλύσουμε και πολύ περισσότερο να ταυτίσουμε όλα όσα συμβαίνουν σήμερα με αυτά που συνέβαιναν στην κλασική αρχαιότητα. Mm-hmm. Οπότε φτάνουμε να λέμε αυτό που συχνά πυκνά αναφέρει ο κόσμος κάθε πέρσι και καλύτερα. Εδώ είναι κάθε εκατοντάδες χρόνια πίσω και καλύτερα. Ας πάμε ξανά λίγο πίσω, γιατί φτάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι συνέβη, πώς εξελίχθηκε ο αθλητισμός από το σημείο που τον αφήσαμε στην αρχαιότητα μέχρι και πριν την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας? Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Έχουμε πάρα πολλά ευρήματα και γραπτά τεκμήρια για το πόσο απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες ο αθλητισμός. Είχε ενσωματωθεί μαζί με τα γράμματα και τις τέχνες, μουσική και αθλητισμός και γυμναστική, που όπως λέγανε στην αρχαία Ελλάδα, τα θεωρούσαν δύο πάρα πολύ σημαντικά μέσα αγωγής των παιδιών και των νέων εκείνης της ιστορικής περίοδου. Και να σκεφτούμε ότι οι δύο μεγάλες ισχυρές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, τόσο η Αθήνα όσο και η Σπάρτη, με αρκετές σημαντικές διαφοροποιήσεις είχαν ενσωματώσει τη γυμναστική και τον αθλητισμό στο σύστημα αγωγής των νέων. Στη Σπάρτη περισσότερο για να δημιουργήσουν δυνατούς πειθαρχημένους στρατιώτες, αλλά και στην Αθήνα για να δημιουργήσουν για να πραγματώσουν το ιδιώδες της καλοκαγαθίας, δηλαδή της αρμονικής ανάπτυξης του σώματος και του πνεύματος των πολιτών τους. Υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέτρο και αυτό το βρίσκουμε σε αρχαία κείμενα πάρα πολύ συχνά. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και οι άλλοι φιλόσοφοι της κλασικής αρχαιότητας και ο Αριστοτέλης, αλλά και αργότερα ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, κατακρίνουν τη μονομέρεια και την υπερβολή και μιλάνε για την ευεργετική αξία της ήπιας άσκησης. Σκεφτείτε ότι ο Ιπποκράτης είχε μελετήσει πάρα πολύ σχολαστικά τη φυσιολογία της άσκησης, τις μεταβολές στην αναπνοή και σε άλλες ζωτικές λειτουργίες του αθλούμενου. Ο Αριστοτέλης είχε μελετήσει πάρα πολύ τη μηχανική της άσκησης. Μάλιστα είχε περιγράψει την μηχανική του βαδίσματος. Έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ένα έντονο, όχι μόνο γενικά, ας το πούμε, κοινωνικό ενδιαφέρον που εκδηλώνονταν στους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, αλλά και ένα μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον όσον αφορά για τις μεταβολές που συνέβαιναν στον οργανισμό του αθλούμενου ανθρώπου. Τα οποία βέβαια όμως, όπως και γενικά στη φάση της παρακμής, και αυτό συνέβη όταν επικράτησε η μονομέρεια και η υπερβολή, όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν και έτσι οδηγηθήκαμε με την επικράτηση και της χριστιανικής ιδεολογίας στο θέαμα και στην εμπορευματοποίηση, όπως και σήμερα συμβαίνει, η οποία οδήγησε στο Θεοδόσιο, στη Ρωμαϊκή εποχή, στην κατάργηση των αγώνων, mm-hmm. των Πανελληνίων αγώνων στην αρχαία Ελλάδα. Και όχι μόνο. Στη συνέχεια με την έναρξη του Μεσαίωνα, θεωρούνταν κάθε προσπάθεια για φροντίδα του σώματος αμαρτία, που αυτό συνεπάγονταν αυτόματα και κάθε σκέψη απαγορεύονταν για τη φροντίδα και την καλαισθησία του σώματος. Ως ιδιώδες του Μεσαίωνα υπήρχε ο ασκητισμός, οι στυλίτες, δηλαδή εντελώς αντίθετα με αυτά που συνέβαιναν στην κλασική αρχαιότητα, όπου υπήρχε η λατρεία της αρμονίας του σώματος. Στην περίοδο του Μεσαίωνα, με την επικράτηση του χριστιανικού φανατισμού, έχουμε τα φαινόμενα αυτά της καταδίκης στην ουσία του σώματος ως φορέα αμαρτίας. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί οι αρχαίοι φιλόσοφοι που είχαν μελετήσει την κίνηση, τη διατροφή, διάφορες πτυχές που περιβάλλουν τον αθλητισμό, ήταν υπέρ του αθλητισμού
και κατά του πρωταθλητισμού, εφόσον τα ευρήματά τους, οι ανακαλύψεις τους συνέτειναν στο ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, αφού πρέπει να τηρούμε ένα μέτρο. Καταρχήν δεν υπήρχε όρος πρωταθλητισμός και σήμερα κακώς χρησιμοποιείται και αποτελεί ένα, ας το πούμε, νεολογισμό χωρίς νόημα. Τι θα πει πρωταθλητισμός? Ο αθλητισμός είναι ένας και μοναδικός. Αυτό ήταν μια εφεύρεση, ας το πούμε, για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε σε έναν βαθμό τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στον αθλητισμό και να τα διαχωρίσουμε ως αμαρτωλά από τον δίθεν υγιή αθλητισμό. Όπως λέμε τώρα που τεμαχίζουμε την τράπεζα, η καλή και η κακή τράπεζα. Ακριβώς έτσι συμβαίνει και με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι ανιδιοτελής σωματικός αγώνας. Κάθε φορά που για να αγωνιστεί κάποιος θεσπίζουμε, βάζουμε ένα εξωτερικό υλικό κίνητρο, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Δεν είναι αθλητισμός. Είναι, όπως ας το πούμε, συμβαίνει σήμερα στην βιομηχανία του θεάματος, μία επαγγελματική δραστηριότητα που γίνεται υπό όρους συμβολαίου και υπάγεται ως δραστηριότητα εμπορική. Κανονικά πρέπει να υπάγεται όπως οι άλλες εμπορικές δραστηριότητες στις δραστηριότητες αυτές που φορολογούνται και διέπονται από τους κανόνες της οικονομίας και δεν πρέπει να εξετάζονται καν υπό τη σκοπιά, ας το πούμε, των μέσων αγωγής που εξετάζει η παιδαγωγική και όλες οι άλλες επιστήμες που μελετούν γενικά την ορθή αγωγή, ας το πούμε, του ανθρώπου. Άρα μήπως ο σωστός διαχωρισμός δεν θα πρέπει να είναι αθλητισμός, πρωταθλητισμός, αλλά θα πρέπει να είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, επαγγελματικός αθλητισμός? Ούτε και αυτό, αθλητισμός σκέτο. Και όταν υπάρχουν χαρακτηριστικά τέτοια που ανέφερα, να μην αναφέρουμε τον όρο αθλητισμό, αλλά να μιλάμε για επάγγελμα συγκεκριμένο που κάνει ένας άνθρωπος προκειμένου να βιοπορήσει, όπως είναι στο τσίρκο ή όπως είναι σε άλλες, ας το πούμε, δραστηριότητες θεάματος, όπου ο άνθρωπος, ας το πούμε, ο showman, διάφοροι άλλοι προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή του ανθρώπου για πράγματα, ας το πούμε, που κάνουν ξεχωριστά. Ο αθλητισμός υπήρξε, γεννήθηκε μάλλον στην κλασική ορχήτρια, όπως είπαμε πριν, ως μέσο αγωγής. Σε καμιά περίπτωση ο αθλητισμός δεν ταυτίζεται με επάγγελμα. Αυτό βέβαια έχει συμβεί σήμερα, αλλά κακώς έχει συμβεί, έχει παραποιηθεί και έχει κακοποιηθεί η ιδέα του αθλητισμού. Τώρα, ακόμα και αυτό που λέμε ερασιτεχνικός αθλητισμός πραγματικά είναι μύθος. Τι σημαίνει αυτό? Έτσι να κάνω μια παρένθεση. Όταν, ας το πούμε, στη σύγχρονη εποχή δημιουργήθηκαν στην Αγγλία οι πρώτοι σύλλογοι αθλητικοί, στη βάση της ιδέας του αθλητισμού στην κλασική αρχαιότητα, τι συνέβη? Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, ξέρουμε τον αγώνα μεταξύ κολεγίων στον Τάμιση της Σκοπηλασίας. Σε κάποια φάση, το σωματείο το εργατικό των ναυτεργατών ζήτησε να συμμετέχει και αυτό στους σκοπηλατικούς αγώνες με πλήρωμα. Οι οργανωτές το δέχτηκαν. Οι χειρονάκτες εργάτες, όντας δυνατοί, άφησαν περίπου 2 σκάφη στον πρώτο αγώνα μέσα στον Τάμιση τους αριστοκράτες εκείνης της εποχής από τα κολέγια και αυτό το είδαν οι αριστοκράτες ως προσβολή στην τάξη τους εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια έχουμε αγώνες πυγμαχίας πάλι μεταξύ κολεγίων και αριστοκρατικών, ας το πούμε, τότε ενώσεων. Η Εργατική Ένωση των Ανθρακορίχων εκείνη την εποχή υπέβαλε αίτηση να συμμετέχει και αυτή με αθλητές σε αγώνες πυγμαχίας. Καταλαβαίνετε ότι οι Ανθρακορίχοι εξαιτίας της σωματικής τους εργασίας είχαν μια υπεροχή σε δύναμη. Και στο βαθμό που συνδέονται και μια υποτυπώδη τεχνική, περίπου σε 10 με 20 δευτερόλεπτα ξαπλώσανε κάτω τον πρώτο, ας το πούμε, τότε βαρόνο, δούκα, δεν ξέρω ποιον αριστοκράτη ευγενή είχαν αντίπαλο. Αμέσως προβληματίστηκαν έντονα οι τότε αριστοκράτες και έπρεπε να βρούνε μια δικαιολογία για να αποκλείσουν τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά τις θεωρούσαν ως άνισους αντίπαλους.
Και ανακάλυψαν τον όρο εραστέχνισμός. Εραστέχνισμός σημαίνει αυτός που δεν δουλεύει, που είναι εραστής της τέχνης, mm-hmm. που δουλεύουν άλλοι για αυτόν. Και έτσι λοιπόν έχουμε σε μία από τις πρώτες συνόδους της Ολυμπιακής Επιτροπής την καθιέρωση του θεσμού του ερασιτέχνη. Και όποιον βασικά εργάζονταν για να μπορέσει να επιβιώσει, τον θεωρούσαν μη αεριστέχνη. Mm-hmm. Και έτσι τον είχαν τον απέκλειαν από τους αθλητικούς αγώνες. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή και οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι κλείνει η παρένθεση, μία υπόθεση μονάχα της αριστοκρατικής τάξης και δεν συμμετείχαν καθόλου οι εργαζόμενοι, αυτοί δηλαδή που πραγματοποιούσαν κάποιο είδος εργασία προκειμένου να βιοπορήσουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η παρένθεση ήταν το απαραίτητο αλάτι και πιπέρι που χρειαζόταν η κουβέντα για να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε και να νιώθουμε ότι μαθαίνουμε πραγματικά πολύ χρήσιμα πράγματα. Μία άλλη ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα για τον κόσμο η διοργάνωση υψηλού επίπεδου, για παράδειγμα Ολυμπιακοί Αγώνες ή Παγκόσμιοι Αγώνες? Γιατί είναι τόσο λαμπερή και τόσο συναρπαστική και κάνει τους ανθρώπους να το κάνουμε εδώ όταν βλέπουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθόμαστε με τις πίτσες μας και με τα σουβλάκια μας και βλέπουμε στην τηλεόραση, πηγαίνουμε στα στάδια? Γιατί όλος αυτός ο ντόρος? Είναι πάρα πολύ δικαιολογημένη η απορία σου και εμένα με απασχόλησε πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ένας αθλητής πετυχαίνει μια μεγάλη διάκριση, μια μεγάλη επίδοση, αντιπροσωπεύει όλο το ανθρώπινο είδος. Mm-hmm. Στην ουσία, ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι το είδος που εκπροσωπεί και αυτός, εκείνη τη στιγμή κατακτά ένα ανώτερο επίπεδο δυνατότητας. Mm-hmm. Και αυτό πραγματικά τον ενθουσιάζει, τον προσελκύει, τον προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και τον ενθουσιάζει σε βαθμό που να πανηγυρίζει μαζί του το μεγάλο επίτευγμα του είδους του, στο οποίο, το είδος στο οποίο και αυτός ανήκει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που στους αγώνες σπάει ένα ρεκόρ, γιατί αμέσως γίνεται αυτή η επίδοση προσιτή για χιλιάδες άλλους ανθρώπους? Ο άνθρωπος πολλές φορές βλέπει ως ακατόρθωτο κάποιο όριο και αρκεί ένας να το σπάσει, αμέσως όλοι οι άνθρωποι αποκτούν μια παραπάνω αυτοεπίθεση και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και προσπαθούν και αυτοί και ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Mm-hmm. Έτσι δηλαδή, ο κάθε φορά πρώτος αθλητής αντιπροσωπεύει όλο το ανθρώπινο είδος και παρασέρνει όλους τους ανθρώπους σε μία, ας το πούμε, σε έναν ενθουσιασμό και σε μια γιορτή. Έτσι δηλαδή παίρνουν το χαρακτήρα της γιορτής, της μεγάλης, της ανθρωπότητας δηλαδή, οι αγώνες, γιατί σημαδεύουν τα όρια της ανθρώπινης δυνατότητας κάθε φορά. Mm-hmm. Και αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που μπορεί να εξελίσσεται στο διενεκές. Mm-hmm. Συνεχώς. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω δημιουργούν όλο αυτό το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό οι Ολυμπιακοί, οι Παγκόσμιοι Αγώνες. Έτσι, για να κλείσουμε λίγο πιο γλαφυρά, μια που ξέρω ότι αγαπάτε το διάβασμα, την φιλολογία, τη μελέτη των αρχαίων κειμένων, υπάρχουν λογοτέχνες, Έλληνες λογοτέχνες, οι οποίοι εξύμνησαν με το έργο τους τους αγώνες, τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Καταρχήν υπάρχουν όλοι της κλασικής αρχαιότητας είχαν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχουν αφήσει έργα μεγάλης αξίας, ας το πούμε, στην ανθρωπότητα και συνεχώς μνημονεύονται. Πρέπει να σας πω ότι μία μεγάλη πηγή από όπου βρίσκουμε πάρα πολλές αναφορές στους αρχαίους κλασικούς είναι ενός Λατίνου γιατρού του Χένρι Μερκουριάλης, όπου αυτός με πάρα πολύ συστηματικό τρόπο τεκμηριώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που είχαν δείξει και οι αρχαίοι Έλληνες κλασικοί για τον αθλητισμό. Πέρα όμως από αυτό και οι σύγχρονοι, όπως ο Καζαντζάκης το Ταξιδεύοντας, στοχάζεται όταν, ας πούμε, βρίσκεται στην Ολυμπία για το πώς προέκυψε ο αθλητισμός στη ζωή του ανθρώπου, τι είναι αθλητισμός, και μάλιστα δίνει και σε ένα βαθμό έτσι μια πάρα πολύ καλή περιγραφή και έναν ορισμό, ότι αθλητισμός είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος
όταν ξεκουράζεται στη σχόλη. Έτσι δηλαδή πράγματι και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σκεφτεί ότι γενικά αθλητισμό και γενικά πολιτισμό μπορούν να παράγουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν ελεύθερα τα χέρια τους, που δεν κρατάνε όπλα ή δεν δουλεύουν. Mm-hmm. Έτσι έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή περιγραφή του φαινομένου του αθλητισμού από τον Καζαντζάκη. Αλλά με έμεσο τρόπο έχει περιγράψει, παραδείγματος χάρη, το γυμναστή ή τη γυμνάστρια συγκεκριμένα, ο Λουντέμις, στο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», όπου πραγματικά εμφανίζεται η γυμνάστρια ως ένα πρόσωπο πάρα πολύ ευχάριστο, με πολλή ενέργεια και πρόθυμο να βοηθήσει τα παιδιά στο σχολείο και να τους καθοδηγήσει, να τους δώσει, ας το πούμε, όλα τα ωφέλη που μπορεί να έχουν μέσα από τη γυμναστική και τον αθλητισμό. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και αθλητική λογοτεχνία. Mm-hmm. Πάρα πολλοί ποιητές και πεζογράφοι έχουν εμπνευστεί από την αθλητική προσπάθεια. Και έχουμε ποιήματα. Και Έλληνες έχουν γράψει ποιήματα. Έχουμε ζωγράφους Έλληνες και μάλιστα πρώην αθλητές. Παραδείγματος χάρη πρέπει να σας πω ότι η Σοφία Ισακοράφα, που όλοι τη γνωρίζουμε και ως αθλήτρια αλλά και ως πολιτικό, είναι πάρα πολύ καλή ζωγράφος και ζωγραφίζει και εμπνευσμένη από την αθλητική προσπάθεια έργα. Όπως και άλλοι συνάδελφοί μας, όπως ο Πέτρος Παπαγεωργίου, ο μεγάλος αυτός γυμναστής, προπονητής, όπως ο ίδιος αυτό αποκαλείται, είναι πάρα πολύ καλός ζωγράφος και πολλά από τα έργα του είναι εμπνευσμένα από την αθλητική προσπάθεια. Αλλά και άλλοι που δεν μπορώ έτσι, δεν τους θυμάμαι τώρα, και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι, έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και έχουν εμπνευστεί από αυτόν και πραγματικά υπάρχουν έργα πάρα πολύ αξιόλογα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε εδώ στο στούντιο και να μιλήσουμε έτσι για τόσο όμορφα πράγματα και σημαντικά. Χαίρομαι που σας έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο, γιατί έχουν περάσει χρόνια από τότε που παρακολουθούσα τις διαλέξεις στο αμφιθέατρο. Και τώρα δίνεται ευκαιρία σε ένα άλλο μέρος να ανταλλάσσουμε απόψεις και να τις μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Θα σας παρακαλούσα να δεχτείτε πρόσκληση για να ξανάρθετε στο στούντιο και άλλη φορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το ρόλο του τεφά στην σύγχρονη κοινωνία, αλλά και για το ρόλο της άσκησης στην σύγχρονη ζωή. Δηλαδή, πώς μπορεί να μας βοηθήσει η άσκηση, τι μας ωφελεί, να απαντήσουμε δηλαδή σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Οπότε, σιωπηλά με νεύμα προς τα κάτω, καταλαβαίνω ότι η πρόσκληση έγινε εφικτή. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, σας αποχαιρετούμε. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά με πολύ όμορφα δημιουργικά θέματα για παραγωγή τέχνης μέσα από το στούντιο. Γιατί σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Χατζηδαντζάκης, ότι προσπαθούμε να παράγουμε τέχνη μόνο όταν δεν κάνουμε τίποτα, όταν δεν έχουμε, πώς το είπε, δραστηριότητα. Στη σχόλη. Στη σχόλη. Εμείς όταν δεν δουλεύουμε ή δεν πολεμούμε. Εμείς προσπαθούμε δουλεύοντας να παράγουμε και πολιτισμό και τέχνη και ενημέρωση. Οπότε στο στριμωγμένο πρόγραμμά μας την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε να πούμε εξίσου σημαντικά και χρήσιμα πράγματα.